μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλισσού, η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την θεομηνία της 22ης Νοεμβρίου, η κοινότητα ζητάει την αναστολή και την διαγραφή των οφειλών προς τον Δήμο της Ρόδου και την δωρεάν παροχή νερού στους δημότες για 4 μήνες. Είναι, θεωρώ, αδύνητη και υποχρέωση της Δημοτικής Ενότητας σε αυτή την περιδίνηση που βρίσκονται οι συνδημότες μας που έχουν πληγεί και έχουν καταστραφεί τα νοικοκυριά τους. Το ελαχιστότατο που μπορεί να γίνει είναι να βοηθήσουμε μέσα από το θεσμικό μας ρόλο να ανασταλεί η έκδοση των λογαριασμών της ΔΕΙΑΡ ίδρυυσης και αποχέτευσης. Δεύτερον, εν πρώτης να ανασταλεί η οποιαδήποτε ίσπραξη χρεών των συνδημοτών μας προς τον Δήμο και αυτά να οδηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, για διαγραφή, ούτως ώστε να μην έχουν αυτό το βάρος. Να γίνει δηλαδή μία συσάχθεια μέσα από την αρμοδιότητα που είναι της ΔΕΙΑΡ ως δημοτική επιχείρηση και του Δήμου. Επίσης, ζητήσαμε χθες στο Συμβούλιο που έγινε στην Νομαρχία, παρουσία του Υπουργού, και εκτιμώ ότι έγινε αποδεκτό από όλους, και η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ, αλλά και οι τράπεζες, να εσκύψουν πάνω σε αυτό, παίρνοντας μια απόφαση ή μια κανονιστική πράξη που μπορεί να εκδώσει η κεντρική εξουσία, να αναστείλουν την όποια κατάσχεση ή το όποιο πρόβλημα έχει με τις δόσεις ο συνδημότης μας, που σε πρώτη φάση έχουμε 200 αιτήσεις πληγέντων που έχουν ισοπεδωθεί και έχουν διαλυθεί παντελώς στα νοικοκυριά τους, να μην υπάρχουν οι απαιτήσεις αυτές για ικανό χρόνο μέχρι οι οικογένειες αυτές να ανανύψουν. Αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαιότητα μέσα από το θεσμικό ρόλο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Τα άλλα που είναι τεχνικά έργα, άμεσα ή παρεμβάσεις καθαρισμού και πλησίματος των δρόμων, θα συνεχίζεται για να αποκατασταθεί η πόλη. Τα νοικοκυριά θέλουν χρόνο. Σήμερα συγκροτούνται οι επιτροπές, έχει έρθει κλιμάκιο 4 μηχανικών από το Υπουργείο Υποδομών που γυρίζει και καταγράφει κτηριακά, σουβάδες, κουφώματα, ντουλάπες, κεντρικές θερμάνσεις, λέβητες, καυστήρες δηλαδή, που έχουν καταστραφεί. Αυτά θα καταβληθούν άμεσα από ζημιώσεις. Ήδη οι αιτήσεις που υπάρχουν έχουν δοθεί σε φωτοτυπίες και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι για να καταγράψουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο κτηριακών, καθώς επίσης και της κεντρικής θέρμανσης, αλλά και των ασανσέρ. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε μέσα από το έγκριτο κανάλι σας όλοι οι συνδημότες μας που έχουν προβλήματα, ακόμα και τα αυτοκίνητά τους, να καταθέσουν, εάν έχουν καταθέσει, συμπληρωματικές αιτήσεις, ούτως ώστε να φαίνονται αυτά τα προβλήματα και με ικανό φωτογραφικό υλικό, για να μπορέσει η κεντρική εξουσία και η αυτοδιοίκηση να πάρει τους σπόρους αυτούς και ο πρώτος και δεύτερος βαθμός, για να είμαστε άμεσα αρρωγοί και να μην μεσολαβούν 2 και 3 χρόνια, όπως έγινε με τους πλημμυροπαθείς στην Αρχάγγελο, που και εκεί έζησα το 2011 αυτή την τραγωδία. Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους μας και στους συνδημότες μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Είμαστε δίπλα τους και προσπαθούμε να δώσουμε το ό,τι καλύτερο μέσα σε αυτή την τραγωδία, μέσα σε αυτή τη θεομηνία που στα 61 χρόνια που ζω για μένα είναι πρωτόγνωρη για τον τόπο αυτό.